Κύριε Χατζηδοδοσίου, τα ταμιακά διαθέσιμα της αγοράς έχουν εξανεμιστεί εδώ και καιρό και από ό,τι βλέπουμε και η παράταση των συζητήσεων και των επαφών με το Brussels Group φαίνεται ότι δεν αποδίδουν τουλάχιστον μέχρι τις 24 Απριλίου. Αυτό σας δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι στο πρώτο τρίμηνο έχουμε μια μείωση κατανάλωσης που φτάνει 25%. Έχουμε 16% μείωση στις εισαγωγές, 13% στις εξαγωγές. Έχουμε τεράστια μείωση. Ξαναπείτε τους αριθμούς γιατί είναι σημαντικό. 25% έχουμε περίπου μείωση στην κατανάλωση. Έχουμε 16% μείωση στις εισαγωγές. Έχουμε 13% μείωση στις εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για μια οικονομία που καταραίει. Σκεφτείτε αυτό που προηγουμένως μόλις άκουγα από τον Γιάννη, τον δημοσιογράφο, ότι έχουμε πέντε χρόνια ύφεσης, όπου στα πέντε αυτά χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων έχει χτυπηθεί ανελέητα. Φύγαν ήδη 250.000 επιχειρήσεις. Σήμερα, αν κάνουμε μια ανάλυση της ελληνικής οικονομίας, θα βλέπαμε ότι από αυτές που μείναν, το 60% δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ζει με το σωληνάκι. Δεν μπορεί να επιβιώσει γιατί. Όταν λέμε κάνουμε παραπάνω δόσεις, και το λέγατε στην αρχή της εκπομπής σας, έχουμε τις 100 δόσεις. Οι 100 δόσεις, για να πληρωθούν, πρέπει αυτός να έχει κάποιες εισρωές στην επιχείρησή του. Να πληρώσει τις δόσεις, να πληρώσει τους εργαζόμενους, να πληρώσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Φοβάμαι ότι σε ένα χρόνο στην ίδια εκπομπή σας θα ξαναρθούμε και θα λέμε θέλουμε 200 δόσεις, 300 δόσεις, γιατί για να μπορούν να πληρωθούν οι δόσεις πρέπει να κινείται η οικονομία. Το μεγάλο θέμα λοιπόν είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο διάστημα και απόλυτα σεβαστό από αυτούς που λέμε θεσμικούς φορείς και η οικονομία της αγοράς, η διαπραγμάτευση της χώρας μας με την Ευρώπη, από την οποία όλοι προσδοκούμε ένα καλό αποτέλεσμα. Αλλά πέρα από τα λόγια πρέπει να υπάρξει πράξη. Και πράξη σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά, αναθέρμανση στην οικονομία, γιατί όλα αυτά που συζητάμε, και να μου επιτρέψει η κυρία Μάνδρου, για να υπάρχουν λεφτά στην περιφέρεια, στους Δήμους, ποια είναι η πηγή του πλούτου, δεν είναι η οικονομία. Αν η οικονομία δεν κινείται, μπορεί να πληρωθούν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, είμαστε σε ένα θέατρο παραλόγου που ακούμε κάθε μέρα, πολύ σωστά. Πώς θα πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Πάρα πολύ σωστό. Ποιος πληρώνει τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν είναι ένα προϊόν της οικονομίας για να πληρωθούν. Και μάλιστα θα έλεγα, επιτρέψτε μου ένα ερώτημα. Λέμε πώς θα πληρωθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων. Και πρέπει να πληρωθούν. Οι μισθοί των ιδιωτικών υπαλλήλων. Μας λέει κανείς πώς πληρώνονται. Γνωρίζει κάποιος ότι πάνω από το 50% των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν πληρώνονται. Έχει να πληρωθεί 7-8 μήνες, ένα χρόνο. Άρα νομίζω ότι πολλές φορές μέσα από μια τέτοια συζήτηση καταλήγουμε σε ένα διέξοδο που δεν είναι διέξοδο γιατί δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η οικονομία, αυτό που ονομάζουμε αγορά, εάν δεν υπάρξει ένας τρόπος να ανθερμανθεί, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Και προσέξτε, μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις. Για να γίνουν μεγάλες επενδύσεις, πρέπει να γίνουν πρώτα οι μικρές. Εάν δεν υπάρξει μια κίνηση από τις μικρές επιχειρήσεις να κάνουν ένα επόμενο βήμα, τότε ποτέ δεν μπορεί να έρθει η μεγάλη επένδυση στη χώρα μας. Και να αποδώσει, βέβαια. Βεβαίως. Και επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας ότι επί της ουσίας, όσο το ΑΕΠ μειώνεται και μειώνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, το να λέμε διαρκώς βάζουμε νέους φόρους, πληρώστε κι άλλα, πληρώστε κι άλλα, τι ζητάς από έναν επιχειρηματία, από έναν έμπορο, μειώνεται το εισόδημά του και σου ζητάς παραπάνω φόρους. Πώς θα τους πληρώσει. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε 60% των μικρομεσαίων που ακόμα δεν έχει πληρώσει τον ΟΑΕ, που δεν πρέπει να πληρώσει πάνω το 50% την εφορία, δεν την έχει πληρώσει. Ότι έχουμε κόκκινα δάνεια που όταν βγει αυτό το θέμα και περπατάει, θα διαπιστώσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων δεν θα πληρωθεί ποτέ. Γιατί δεν μπορεί να το πληρώσει. Μια λέξη, αν με επιτρέπετε. Παρακαλώ και να πάμε και στα κόκκινα δάνεια μετά που θίξαμε. Για τον ΟΑΕ θέλω να πω. Υπάρχει πρόταση των επιμελητηρίων και των θεσμικών φορέων της αγοράς να γίνει πάγωμα των εισφορών, δηλαδή ότι χρωστάει κάποιος στον ΟΑΕ να παγώσει, να κεφαλαιοποιηθεί και όταν έρθει η ώρα να πάρει τη σύνταξή του, να αφαιρεθεί από το συντάξιμο χρόνο. Ναι. Αν αυτή η πρόταση υιοθετηθεί από την κυβέρνηση που παλιότερα τα στελέχη της είχαν υιοθετήσει, τότε αυτό σημαίνει ότι από αύριο το πρωί. Ακριβώς. Και η σημερινή κυβερνώντα σήμερα αποδεχτή, τότε αυτό σημαίνει ότι από αύριο ένα πολύ μεγαλύτερο κόσμο θα πληρώνει εισφορές και θα ανάσανε πάρα πολύ ο ΑΕ. Και επιχειρήσει και ο ΑΕ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Συγγνώμη. Είχαμε τώρα πάντα διαφωνία γιατί με τον κύριο Κουτουμάνη. Αυτό είναι λογικό γιατί. Όχι, πρέπει να πω το εξής. Ότι αν είναι να παγώσουμε τις εισφορές και να έρθουμε στα 67 μας και να πούμε τι μου χρωστάς, τι σου χρωστάω, δώσε μου τα υπόλοιπα, δεν στέκεται κανένα ταμείο. Δηλαδή ενώ σήμερα από το 100, κύριε να πληρώσουμε, να συμπληρώσουμε. Πώς θα πρέπει πληρώσουμε. Να σας πω όμως από εκεί και μετά, έχετε δίκιο σε ορισμένα σημεία που συμμερίζουμε απόλυτα και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε υψηλές εισφορές και το ξέρουμε όλοι. Έχει γίνει μείωση κατά 3 ασφαλιστικές κατηγορίες, άρα μπορείτε να ενταχθείτε εκεί. Ωστόσο,
το πρόβλημα. Πείτε, σε κάποιον που χρωστάει στον ΟΑΕ για να μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, πρέπει να πληρώνει 1.080 ευρώ το μήνα. Πόσο μήνα, το δίμηνο. Ναι. Μπορεί. Αυτές είναι τρέχουσες. Το 60% των επιχειρήσεων είναι λογικό ότι ξέρετε ότι έχει αμοιβές κερδής κατά 1.000 ευρώ. Κατανοώ απόλυτα το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν και οφειλέτες προς το ταμείο οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει εδώ και 30 χρόνια. Έρχεται να πάρει σύνταξη και δεν έχει πληρώσει ποτέ. Λοιπόν, να τα πούμε και αυτά έτσι για να μην θεωρούμε ότι όλοι είναι ασθενείς. Τώρα, σε αυτή τη συγκυρία όμως που βρισκόμαστε, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν οι καλύτερες δυνατές διευκολύνσεις. Και σε ό,τι αφορά αυτούς οι οποίοι πρέπει να αφαιρεθεί ο χρόνος και να τους δώσουν το υπόλοιπο, συμφωνώ, σε αυτή τη συγκυρία όμως. Μην το κάνουμε αυτό όμως ως ένα πλαίσιο μόνιμο, γιατί τότε θα διαλύσουμε όλα τα ταμεία.